Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση του Πολιτιστικού Ίδρυμα και όλους εσάς κάνετε τιμή να βρισκόσαστε σήμερα εδώ. Ελπίζω να μην σας κουράσουμε την διάλεξη αυτή. Με τα πρώτα χασμουριτά θα συνδεμεύω στον χώρο. Ίσως σας τρομάζει κάπως ο τίτλος της ομιλίας, η σφαγή των νηπίων. Δεν πρόκειται για πραγματική σφαγή νηπίων. Είναι ο τίτλος ενός μυθιστορήματος του Καρόλου Ντίκενς, ο τίτλος του δευτέρου κεφαλαίου ενός μυθιστορήματος με τίτλο Hard Times, δύσκολη καιρή. Περνάμε τώρα δύσκολους καιρούς και γι' αυτό το βιβλίο αυτό είναι, πιστεύω, όσο ποτέ επίκαιρο. Ο κορυφαίος συγγραφέας έχει στο πυρήνα του βιβλίου αυτού το τρόπο ανατροφής των παιδιών, διαπαιδαγώγησης και τρόπου διδασκαλίας των μαθητών. Ήταν η δεκαετία της βιομηχανικής επανάστασης και το αφιερώνει στον Τόμας Καρλάιλ, τον φιλόσοφο, ήταν εκείνος που αποκάλεσε την επιστήμη των οικονομικών «dismal science», δύσκολη επιστήμη. Έχει τις ίδιες ιδέες με τον Ντίκενς αυτό το θέμα. Ο Ντίκενς πίστευε ότι η επίδραση ιδίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι καθοριστική για το μέλλον της κοινωνίας. Το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο κυκλοφορείται «Η σφαγή των νηπίων», διδραματίζεται στην αίθουσα ενός σχολείου. Ο διευθυντής του σχολείου περιγράφει το εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θεωρεί κατάλληλο για την ανατροφή των παιδιών και την διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Το απόσπασμα που θα δείτε είναι από μία δραματοποίηση του ιστορήματος και το ως εξυπηρικός ηθοποιός Patrick Allen υποδίεται τον ρόλο του Thomas Grandgrind, του διευθυντή του σχολείου. In fact, yes. Of course, no.
Why then you are not to see anywhere what you don't see in fact. This is a new principle, a discovery, a great discovery. Now, if you were proposing to carpet a room, would you use a carpet with a representation of flowers upon it? Yes, sir. Girl number 20. So you would use a carpet with representations of flowers upon it. Why would you? Sir, I'm fond of flowers. And have people walking over them in heavy boots? Well, they'd be pictures of what was very pretty and pleasant, sir. And I fancy that... Fancy? You mustn't fancy. That's it, you are never to fancy. You are not to have in any object of use or ornament what would be a contradiction in fact. You do not walk upon flowers in fact. You cannot be allowed to walk upon flowers in carpets. Mr. McGeorge. Africa. Name the country. Ό,τι φταίνει. Μεσογραφική, το κάθε τι που δεν είναι πραγματικότητα. Το αριστούργημα αυτό του Dickens είναι ένα δρυμή κατηγορό εναντίον ενός εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο η φαντασία εξοδελίζεται. Και στη θέση της μπαίνει η ψυχρή λογική και η συσσόρευση γνώσεων. Το όλο μυθιστόρημα κινείται πάνω στο δίπολο πραγματικότητα φαντασία. Facts fancy, κατά τον Dickens. Ο κόσμος της πραγματικότητας συμβολίζεται από το σχολείο, της φαντασίας από το τσίρκο. Το χωρίς που είδατε είναι κόρη ενός λόγου. Μια από τις ηρωίδες του μυθιστορήματος. Σημειωτέω ότι τη Βικτωριανή εποχή το τσίρκο περιείχε και στοιχεία θεάτρου και παντομίμας με αναπαραστάσεις παραμυθιών όπως ο Κοντερεμπιθούλης και άλλα. Ήταν συνδυασμός και θεάτρου και τσίρκο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Ο Τόμας Γκραντ Γκράιντ, ο καθηγητής που είδαμε, ο διευθυντής που είδαμε, θεωρεί καθήκον του να προστατεύσει τα παιδιά από τις τοξικές αναθυμιάσεις του τσίρκου και την βλαπτική επίδραση των παραμυθιών. Πιστεύει ότι τα βλαστάρια της φαντασίας είναι ζυζάνια τα οποία πρέπει να ξεριζώσουμε μια για πάντα από τις ψυχές των παιδιών. Απαγορεύει λοιπόν τα παιδιά του, στα παιδιά του, να πηγαίνουν στο τσίρκο. Και οργισμένος θα απομακρύνει και το γιο του και την κόρη του όταν τη συλλαμβάνει να παραγωγούν κρυφά μια παράσταση στο τσίρκο. Ο Dickens όχι μόνο καθυτεριάζει, αλλά και καταδεικνύει τις συνέπειες ενός τέτοιου είδους διαπαιδαγώγησης, ενός τέτοιου είδους εκπαιδευτικού συστήματος. Μας δείχνει τι είδους δημιουργεί, τι είδους χαρακτήρες δημιουργεί, τι είδους κοινωνία δημιουργεί ένα τέτοιο σύστημα. Εδώ το πρώτο κεφάλαιο του μυθιστορήματος, το πρώτο μέρος του μυθιστορήματος, έχει τρία μέρη, το κυκλοφορεί η σπορά. Και το τρίτο και τελευταίο, η συγκομιδή. Η σπορά είναι αυτή που είδαμε, ο τρόπος με τον οποίο ο διευθυντής αυτός, τότε το σύστημα και της εποχής του κριτικά, ο Dickens, μεγαλώνουν τα παιδιά και τα καταγωγή τους μαθητές. Και ακολουθεί τη συγκομιδή. Ποια είναι η συγκομιδή? Το αποτέλεσμα, πιστεύει ο Dickens, είναι άτομα με υπερτροφική λογική, στραγγαλισμένη φαντασία, ευνουχισμένο συνέστημα. Συμφεροντολόγοι, ψυχροί υπολογιστές, σε τελευταία ανάλυση, άνθρωποι, που παρά την όποια οικονομική ή κοινωνική επιτυχία τους, όχι μόνο είναι οι ίδιοι δυστυχείς, αλλά κάνουν δυστυχείς και τους άλλους γύρω τους. Τα δύο παιδιά του Grand Rhine, αυτά που είδαμε να παρακολουθούν κρυφά την παράσταση του τσίρκου, ο Τόμ και η Λουίζα, τον οποίο τις συμπεριφορές παρακολουθούμε καθώς οδεύουν προς την ωριμότητα, ανάγονται σε σύμπορα. Η φαντασία τους ακροτηριάζεται. Τα συναισθήματά τους στεγνώνουν. Και αργότερα, στην ενήλικη ζωή τους, οι συνέπειες εκδηλώνονται με ολέθριες για τα ίδια και τους άλλους συμπεριφορές. Όταν η κόρη του, η Λουίζα, στα 20 της του καταλογίζει, που λέει «Με εκπαίδευσες τόσο καλά, πατέρα,
που ποτέ, ποτέ δεν είχα καρδιά παιδική. Ποτέ δεν ονειρεύτηκα όνειρα παιδικά. Ποτέ δεν είχα πίστη παιδική, φόβους παιδικούς. Ο πατέρας εκλαμβάνει τη σφαρακτική αυτή καραβιά απόγνωσης ως έπαινο και αισθάνεται ικανοποιημένος με την επιτυχία του. Πώς καταλήγει να ρωτιέται ο αναγνώστης των πρώτων κεφαλαίων ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει με τέτοιες αρχές με τον τρόπο που είδαμε. Ο Ντίκας καταδεικνύει μέσα από την ηθική κατάρρευση του γιου του τον και τη δυστυχισμένη ζωή της κόρης του, της αδελφής του, ότι και παιδαγώγηση αυτή οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον όλεθρο. Είναι χαρακτηριστική η συγγραφική μαεστρία του Ντίκενς ότι σε μια συγκλονιστική στιγμή του μυθιστορήματος, όταν ο μεγαλωμένος με φάξαν φύγας γιος, κυνηγημένος από την αστυνομία για την κατάχρηση στην τράπεζα, καταφέρνει και κρύβεται πού αλλού στο τσίρκο από όπου τον είχε απομακρύνει επιπλήττοντάς τον ο πατέρας του όταν ήταν παιδί. Γενικημένος με την κατάχρηση πάει και κρύβεται στο τσίρκο. Είναι μια από τις πινελιές της υπέροχης συνθήκης που θέλει να δείξει πώς συνδέονται η σπορά και η συγκομιδή. Συνειδητοποιεί τα καταστρεπτικά αποτελέσματα της εκπαιδευτικής του μεθόδου. Όταν ακούει την κόρη του που επιστρέφει στο πατρικό της, αποδρώντας από τον δυστυχισμένο γάμο της, να του λέει: «Πού είναι οι χαρές της ψυχής μου? Πού είναι τα συναισθήματα της καρδιάς μου? Τι έκανες, πατέρα, τι έκανες από το κήπο που θα έπρεπε να έχει ανθίσει κάποτε εδώ μέσα, σε αυτή τη μεγάλη ερημιά?» είπε χτυπώντας και με τα δυο της χέρια το στήθος της και κάνοντας έναν οδυνηρό εξουθενωτικό απολογισμό της πορείας της καταλήγει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι η φιλοσοφία σου, η δασκαλία σου δεν μπορούν τώρα να με σώσουν. Λοιπόν, πατέρα, εσύ μέχρι σε αυτό το σημείο. Σώσε με τώρα. Σώσε με αν μπορείς. Σώσε με κάποιον άλλον τρόπο. Αυτή είναι η συντομιδή. Ο Τόμ, καταχραστής της τράπεζας, η κόρη, δυστυχισμένη, να κατηγορούν τον πατέρα που είδαμε, τον διευθυντή, για τον τρόπο με τον οποίο τα μεγάλωσε. Δεν έχουμε καιρό να σα δώσω άλλα προσπάσματα. Πολύ ενδιαφέροντα την ιστορία. Μπορείτε να βρείτε πολύ εύκολα. Έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά τη σχολική. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Ο Ντίκενς δεν στιγματίζει μόνο τον χαρακτήρα του αυταρχικού πρώην χονδρέμπορα σιδηρικών που είναι διευθυντής του σχολείου ή του εκμεταλλευτή του μηχάνου Μπάμπερι, αλλά και του δημαγωγού συνδικαλιστή Σλάκπιτς. Ένας άλλος μεγάλος συγγραφέας και κοινωνικός αναμορφωτής της εποχής, ο Μπέρναρντ Σο, θεωρούσε ότι το βιβλίο του Ντίκενς, Hard Times, είναι γεμάτο με βαθιές αλήθειες για τις πηγές της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της κοινωνικής κακοδαιμονίας. Είχε γίνει μόνο μία αντίρρηση, την απεικόνηση του δημαγωγού συνδικαλιστή Σλάκπιτς. Επειδή πίστευε βλάπτη το νεοπαγής τότε συνδικαλιστικό κίνημα της εποχής. Ο Ντίκενς όμως δεν χαρίζεται σε κανένα. Καταλαβαίνει ότι παρόμοιες νοοτροπίες οδηγούν σε παρόμοιες συμπεριφορές, ανεξάρτητα από τη θέση του συγκεκριμένου ατόμου στο κοινωνικό γίγνεσθε. Και μία παρατήρηση σημαντική. Ο Ντίκενς δεν καταδικάζει τη γνώση. Εναντίας πιστεύει στη γνώση. Στόχος του είναι ο στήρος από διδαχτικός τρόπος μετάδοσης της γνώσης και ο εξωστρακισμός της φαντασίας. Και βέβαια είναι ο μόνος ο οποίος κρούει το κόντρο του κινδύνου. Παρόμοιες απόψεις εκφράζουν κορυφαίοι διανοητές. Από τον Δάντη ως τον Ουγκό, από τον Πετράρχη ως τον Ιονέσκο, από τον Μοντέγκινο ως τον Χάιντεγκερ, από τον Θερβάντες ως τον Όρκουελ. Ο Όρκουελ, μάλιστα, αγαπούσε πολύ, είχε αναπτύξει βαθιά αυτό το μυθιστόρημα και όπως όλος ο Ντίκενς τον επηρέασε, και όλοι ξέρουμε ότι η κοινωνία που περιγράφει στο προφητικό του μυθιστόρημα 1984. Δεν έχουμε το καιρό για μια ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης αυτών των ιδεών. Μπορείτε όμως να βρείτε μια συνοπτική αναφορά στο βιβλίο του Ντούτσι Όρντινε,
Η θεσιμότητα του άχρηστου που μεταφράστηκε πρόσφατα και στα ελληνικά. Η θεσιμότητα του άχρηστου. Ο Όρτνερ παρουσιάζει τους στοχασμούς όλων αυτών των φιλοσόφων που σας είπα και άλλων συγγραφέων και φιλοσόφων αρχής γενομένης από την απάντηση που έδωσε ο Σωκράτης όταν πρωτού πήγε το Κόνιο ζήτησε να μάθει να παίζει πλαγίαυλο και οι μαθητές του τον ρώτησαν τι χρησιμότητα είχε αυτό αφού θα πέθανε σε λίγο. Στην ανασκόπηση του Όρτνερ η λατρεία της χρησιμότητας, τα facts and figures του διευθυντή, καταλήγουν να διαβρώνουν θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες. Και τα δύο αυτά έργα, και τους δύσκολους καιρούς, και τη χρησιμότητα του άθρηστου, θα τους συνιστούσε ως απαραίτητο ανάγνωσμα στις παιδαγωγικές, στις σχολές και ακαδημίες. Και δεν και μιλάμε για τη χρησιμότητα του άθρηστου, θα προσθέσω μία δική μου σύγχρονη αναφορά για να καταλάβετε το τι εννοεί και ο Όρτνερ και όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι η χρησιμοθεωρία είναι καταστρεπτική σε τελευταία ανάλυση και για την προσωπική ευτυχία και για την κοινωνική ευμάρεια. Είναι γνωστό ο Steve Jobs, ο δημιουργός των ηλεκτρονικών υπολογισμών Apple, είχε καταλήψει όλες τις άλλες σπουδές και είχε αφοσιωθεί να σπουδάσει καλλιγραφία. Καλλιγραφία. Άκουγε από το γιο του πατέρα, δεν θα σπουδάσω οικονομικά, τι θα σπουδάσω παιδί, καλλιγραφία. Θα τον έστελνε μάλλον σε ψυχία του, αν θα τον αποκλείωνε. Ο Steve Jobs, λίγο κατά το θάνατό του, σε μια ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, λέει τα εξής. Μιλάει με συγκινητικό τρόπο για τον ανεκτήμητο αντίκτυπο που οι σπουδές καλλιγραφίας στο Reed College του Portland, του Oregon, είχαν στην επιχειρηματική του επιτυχία. Ο κορυφής που επινόησε ήταν ο πρώτος με καλέσθητη, λέει ο ίδιος, τυπογραφία. Αν δεν είχα παρακολουθήσει λέει, αυτά τα μαθήματα, η Mac ποτέ δεν θα είχε πολλαπλές γραμματοσειρές ή γραμματοσειρές με αναλογικά διαστήματα. Και δεδομένου ότι τα Windows αντέγραψαν τα Mac, αυτούς και τα Mac, είναι πιθανόν ότι κανένας υπολογιστής, προσωπικός υπολογιστής σήμερα, δεν θα είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Και όχι μόνο στην τυπογραφία, αλλά και στη συνολική αισθητική του προϊόντος. Αυτή την παράδοση καλαισθησίας, προϊόν των σπουδών του Jobs στην καλλιγραφία, συνεχίζουν σήμερα στο σχεδιασμό τους τα iPad, τα iPod, τα iPhones, όλα αυτά τα προϊόντα. Η χρησιμότητα του άχρηστου, της καλλιγραφίας στην κυρία περίπτωση. Ας επιστρέψουμε όμως στον Dickens και στο σύστημα το εκπαιδευτικό το οποίο στιγματίζει. Θα έλεγε κανείς ότι η κραυγή αυτή του Dickens και όχι μόνο σε κάποιον τον άλλο φιλοσόφων, συγγραφέων που είχαν παρόμοιες απόψεις, θα είχε εισακουστεί. Όχι όμως. Ας κάνουμε ένα άλλο στον χρόνο, 100 χρόνια μετά. Από το Βικτωριανό Λονδίνο της δεκαετίας του 1850 στη Φλόριντα της Αμερικής τη δεκαετία του 1950. 1850 στο 1950, 100 χρόνια αργότερα περίπου δηλαδή, ήταν η εποχή του Μακάρθη. Την εποχή εκείνη, μία βιβλιοθηκάριος ονόματι Dorothy Dodge ξεκινάει μία φανατική εκστρατεία εναντίον ενός παιδικού βιβλίου. Μάχεται λησαλέα για να αποσυρθεί το βιβλίο αυτό από όλες τις βιβλιοθήκες της Αμερικής και από όλα τα ράφια των βιβλιοπωλείων. Δεν πρέπει να διακηρύσει, να κυκλοφορεί, δεν πρέπει να δωρίζεται, δεν πρέπει να διαβάζεται από παιδιά. Not to be bought, not to be offered as a gift, not to be possessed, not to be circulated. Το βιβλίο το οποίο την εξαφάνισε, επιδιώκει και μένει επιτυχάνει η Dorothy Dodge και η ομιλιά της είναι το παραμύθι του Frank Baum, ο μάγος του Oz. Πρέπει να σκεφτείτε τι της έφτιαξε ο μάγος του Oz για να κάνει αυτή τη λησαλαία εκστρατεία και σε πολλές περιπτώσεις είχε απογορευτεί βιβλιοθήκες
δεν το είχαν τα παιδιά. Κάποιοι δημοσιογράφοι του μουσείου σε συνέχεια στην εφημερίδα του για να καλύψουν αυτό το κενό. Δεν τα επιχειρήματα τη τότε. Πρώτον, ότι ο μάγο του ΟΣ, και όχι μόνο, έχει μια λίστα με τον μάγο του ΟΣ, με άλλα παρόμοια περιεχομένου παραμύθια και παιδικά βιβλία, δεν έχουν καμία απολύτω χρησιμότητα. Καμία ωφέλεια. Σπαταλάνε άσκοπα τον πολύτιμο χρόνο των παιδιών. Τα παιδιά ισχυρίζονται, δεν πρέπει να χάνουν τον χρόνο τους με τέτοιες ανοησίες. Πρέπει να μελετούν χρήσιμα βιβλία. Συγκεκριμένα, συνιστά, στα ράφια των βιβλιοπωλείων και των βιβλιοθηκών, ο μάγος του ΟΣ και παρόμοια βιβλία να αντικατασταθούν με βιβλία τα οποία περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των θερμικών κινητήρων εσωτερικής καύσης. Compassion engine. Εκείνη την εποχή αυτού του είδους οι μηχανές ήταν της μόδας τότε. Όπως την εποχή του Dickens ήταν η εθνομηχανή. Και γι' αυτό τον λόγο και ο Dickens, ο Carlyle, ονομάζει τον τρόπο αυτό εκπαίδευσης και την εποχή εκπαιδευτικό σύστημα της εθνομηχανής. Πάλι μαγεύεται από το combustion engine η Dodge και πιστεύει ότι αυτό πρέπει να ασχολούνται τα παιδιά, να κάνουν την ώρα μας τώρα με το μάγο του ΟΣ και τέτοια ανοησίες. Ιδιαίτερα δεν ενοχλούν οι φτερωτοί που εμφανίζονται στον ιστορικό. Κάτι έχει εναντίον του. Δεν του δέχεται καθόλου του ιστορικού πληθυσμού. Και άλλοι αργότερα σύγχρονοι στου διανοητέ δεν είναι αυτά φτερωτοί. Αν όμω και λίγο ασχοληθεί με το θέμα, θα ήξερε ότι εκτό από φτερωτά φτηνά υπάρχουν και θηλαστικά και μασικοφόρα που έχουν την ικανότητα να πετάνε έστω για μικρές αποστάσεις gliding, τα wall planes. Αυτός είναι τυπάμενος βάλλον, προσπαθεί τουλάχιστον. Για να μην αναφερθώ στον ορονοπήθηκο, που κι αυτός, αν και δεν πετάει, μόνο και μόνο το όνομά του υποδηλώνει μια κάποια επιθυμία να πετάξει, αν δεν το έκανε, του ορονοπήθηκο. Το δεύτερο επιχείρημα της Dodge Dodge είναι το εξής. Ο μάγος του ΟΣ είναι μια επικίνδυνη μορφή ψεύδους. Επειδή η χώρα του ΟΣ είναι μια φανταστική ουτοπία, που να πει τη φροτοπία δηλαδή. Η ουτοπία ισχυρίζεται δεν πρέπει να θαρρύνονται επειδή ενδέχεται να ανοίξουν την όρεξη των παιδιών για πραγματικές ουτοπίες. Και να το οδηγήσουν σε επικίνδυνα πολιτικά μονοπάτια. Επιμακάρθει αυτά, τώρα καταλαβαίνετε το κόντεξ αυτής της ιστορίας. Η Dodge Dodge δεν διαφέρει από το Thomas Grand Grind στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη φαντασία το τι πρέπει να δίνουμε στα παιδιά. Όχι το μάγο του, μηχανές, από μηχανές στην περίπτωση του Grand Grind, κομπάστον έτσι στην περίοδο 100 χρόνια μετά. Αυτό που παραβλέπουν τόσο ο Thomas Grand Grind όσο και η Dodge Dodge είναι ότι η αξία της φαντασίας δεν έγινε μόνο στη δημιουργία ισορροπημένων χαρακτήρων, ευτυχισμένων, αν όχι δυστυχισμένων, τουλάχιστον όχι, αν όχι ευτυχισμένων, τουλάχιστον όχι δυστυχισμένων χαρακτήρων, αλλά έχει άμεση σχέση με την επιστημονική πρόοδο και την τεχνολογική καινοτομία. Όλες οι μελέτες και τα χαρακτηριστικά των πρωτοπόρων επιστημόνων καταλήγουν συμπέρασμα ότι για να καινοτομήσουν, για να κάνουν το άλμα από το παραδεδεγμένο στο νέο, επιστρατεύουν πιο πολύ τη φαντασία τους παρά τις γνώσεις τους. Αυτό είναι που ξεχωρίζει, που διακρίνει τους innovators από τους imitators. Είναι κάποια χαρακτηριστικά. Δεν θέλω να σας κουράζω, είναι και αίσθηση του χιούμορ, αίσθηση του παιχνιδιού, που και αυτά έχουν σύστηκε με την εκπαίδευση. Την περίοδο που ανακάλυψε την πενικυλή με φλέα, για παράδειγμα, του άρεσε να ζωγραφίζει με κελέτα και μικροβίου με τρεις παναριλούλες. Και μάλιστα με παναριλούλες, γι' αυτό αρχικά ήθελε να ζωγραφίσει την κελέτα και μικροβίου, να τις κάνει σχήμα βαλαρίνα στις κελέτα και μικροβίου, έφτασε στην ανακάλυψη της πενικυλής. Πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο η δημιουργία πιο ευτυχισμένων ανθρώπων ισορροπημένων χαρακτήρων η φαντασία, αλλά έχει άμεση σχέση και με την τεχνολογική και την επιστημονική εξέλιξη. Δηλαδή, το παράδοξο είναι ότι οι διάνοιες για να δημιουργήσουν νέα γνώση
πρέπει να είναι σε θέση είτε να γνωρίσουν, είτε να διαγράψουν, είτε να υπερβούν με τη φαντασία τους την υπάρχουσα γνώση. Θα σου δώσω ένα δύο παραδείγματα. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα ιδρύματα των χωρικών στα βουνά της Πάρμας και της Πλακεντίας στην Ιταλία. Διάφοροι χωρικοί της εποχής εκείνης, της αναγέννησης, ισχυριζόταν ότι έφυγαν κάθε τόσο στα βουνά αυτά όστρακα, κοράλια, κάτι περίεργα αντικείμενα. Για τις επιστημονικές αυθεντίες της εποχής, ένα βουνό με στρίδια, κοράλια και όστρακα είναι αδιανόητο. Είναι παράλογο, είναι φανταστικό. Αποφαίνεται λοιπόν ότι αυτά που βρίσκουν οι χωρικοί δεν είναι όστρακα. Το ονομάζουν φάρσες της φύσης. Είναι πέτρες, κοινές πέτρες που απλώς μοιάζουν όστρακα. Πέτρες που οι αμόρφωτοι χωρικοί νομίζουν ότι είναι όστρακα. Πολλές φορές ούτε καν πηγαίνουν τα δούνα τους χωρίς να βρίσκονται εκεί. Τα κολυφώματα αυτά εδώ. Ο μόνος που όταν οι χωρικοί του τα δείχνουν, ο μόνος που δεν αρνείται ότι πρόκειται για όστρακα, αλλά παλεύει να βρει μια ερμηνεία, είναι ο Λεωνάρδος Νταβίντσι. Δεν είναι γεωλόγος, δεν έχει γεωλικούς χάρτες αρχαίων θαλασσών για να τον βοηθήσω. Δεν έχει καταλόγους με θαλάσσια είδη. Τίποτα από αυτά που έχουμε σήμερα στη διάρκεια δεν έχει. Έχει όμως κάτι άλλο. Ένα άλλο. Τη φαντασία του. Τα συνοματάρια του από το 1480 έως το 1515 δείχνουν με ποιο τρόπο επιστρατεύει δημοκρατία τη φαντασία του ο Νταβίντσι. Αλλά λέτε ακόμα και τη θεολογική ερμηνεία ότι τα όστρακα αυτά βρίσκονται εκεί λόγω του ότι έχουν απομείνει από τον κατακλυσμό του Νόε. Ακόμα και αν ότι υπήρξε ένα τέτοιο κατακλυσμό. Ως που εν τέλει τολμά να φανταστεί το ασύλληπτο, να διανοηθεί το αδιανόητο, ότι δηλαδή τα βουνά αυτά έπρεπε να είναι κάποτε παραλίες. Και φυσικά κανείς δεν τον παίρνει σοβαρά. Το ίδιο μοτίβο παρατηρούμε ξανά και ξανά στην ιστορία της επιστήμης. Παρά όταν Αγρότες καταθέτουν ότι βλέπουν πέτρες να πέφτουν από τον ουρανό, οι επιστήμονες της εποχής υποστηρίζουν ότι πρόκειται για παρεστήσεις αγράτων των χωρικών. Γι' αυτό επειδή αυτοί οι ισχυρισμοί διαταράσσουν το καθιερωμένο σύστημα σκέψης ενός αρμονικού σύμπαντος, το οποίο λειτουργεί σαν ένα υπερτέλειο ρολόι, ένα καλοκουρδισμένο ρολόι, και σε ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι νοητό ουράνιο σώματα να κάνουν τη δεκαετία από τον ουρανό. Είπε κάποιος ότι αν τους δώσουν λίγο θάρρος ακόμα, αυτοί οι χωρικοί θα μας πούνε ότι τους έπεσε το φεγγάρι στο κεφάλι. Όπως σε κάποια παραμύθια. Άρα είτε ψεύδονται, είτε πλανώνται. Μόνο μετά από μια φοβερή φροχή ουρανίων σωμάτων, την οποία κανείς δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί, γίνεται αποδεκτό το φαινόμενο επιστημονικά των μετεωρητών. Με τον ίδιο τρόπο, δεν έπεσε σοβαρά τον Άρθουρ Βέγκνερ, όταν το 1929 διατυπώνει τη θεωρία της μετατόπισης των υπήρων. Η θεωρία του χαρακτηρίζεται από το επιστημό κατεστημένο τη εποχή ως τρελή φαντασία. Το ίδιο γίνεται αντικείμενο φλέγης. Τι είναι ολόκληρο ήπειρο που λένε να μετακινούνται, καροτσάκια που ξουλάνε από εδώ και από εκεί, αδύνατο, αδιανόητο. Σήμερα κανείς δεν αμφισβητεί τη θεωρία της μετατόπισης της τεκτονικής των πλακών. Ότι δηλαδή οι ήπειροι δράσουν σε συμπαγές πλατφόρμες που διακρινίζονται και απομακρύνονται η μία από την άλλη. Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιο ότι πολλές πρωτοποριακές επιστημονικές ιδέες δεν διατυπώνονται πρώτη φορά από επιστήμονες, αλλά από ποιητές ή λογοτέχνες. Όπως η περίφημη λύση στο γρίφο του Σκότους, που τη διατύπωσε το 1826 ο γερμανός αστρονόμος Heinrich Olbers. Για αυτόν τον λόγο ρωτάει, παρά τον άπειρο αριθμό αστεριών στο στερέωμα, παρόλο που ο ουρανός βρίθηκε από άπειρους γαλαξίες και φωτεινά ουράνια σώματα, τα βράδυ ο ουρανός, αντί να είναι μια πανδεσία φωτός, είναι σκοτεινός. Γιατί δηλαδή τα σκοτεινά σημεία υπερτερούν των φωτεινών. Αυτό είναι ο περιβόητος δέχος του Σκότους, που οι αστρονόμοι για πολλά χρόνια αδυνατούν να λύσουν. Την απάντηση την τίνει το 1848, ένα χρόνο που το πεθάνει, σε ένα ποίημα του ο Edgar Allan Poe. Ή την ηλεκτρονική επιτήρηση των εγκληματιών. Ως εγκληματολόγος που κάνει έρευνα πάνω στην ηλεκτρονική επιτήρηση. Την επινόηση ένας δικαστής εμπνεόμενος από την περιγραφή μιας παρόμοιας συσκευής στα πόδια του Σούπερμαν.
Ένας φίλος μου, ο Γιώργος Βιλωνάς, είναι μέλος ομάδας ρομποτικής χειρουργικής στο King's College, μου έλεγε ότι ο επικεφαλής ομάδας ρομποτικής χειρουργικής ξεκίνησε αυτή την πρωτοποριακή έρευνα εμπνεόμενος και αυτός από ένα κόμιξ επιστημονικής φαντασίας. Η φαντασία, δηλαδή η ικανότητα να φανταζόμαστε το ανύπαρκτο. Η διαδικασία του να σχηματίζουμε στο νου μας εικόνες ή ιδέες πέρα από την εμπειρική πραγματικότητα έχει άμεση σχέση με την επιστημονική σκέψη και την τεχνολογική πρόοδο. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης είναι όσο ποτέ πολύτιμη. Ένας οικονομολόγος, ο Kenneth Boldin, γράφει ότι ο σημαντικότερος συντελεστής παραγωγής δεν είναι τα εργατικά χέρια, οι φυσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές, η γη, που οι οικονομολόγοι έτσι ισχυρίζονται, είναι η φαντασία. Η φαντασία συντελεστής παραγωγής, κατά τον Boldin. Και αυτό επειδή, πώς το δικαιολογεί, επειδή σε αντίθεση με τους άλλους συντελεστές παραγωγής που έχουν συγκεκριμένα όρια, τόσο διέχνουν, τόσο εργατικά χέρια, τόσο κεφάλαιο, η φαντασία είναι απεριόριστη και συνεχώς καταλήγει τα ωφέλη της ανυπολόγιστα. Και όχι μόνο είναι η φαντασία απεριόριστη σε σχέση με τους άλλους συντελεστές παραγωγής, προσθέτω εγώ, αλλά είναι και φθηνή. Δηλαδή, για να επιστρατεύσει κανείς τη φαντασία του, ώστε να λύσει κάποιο πρόβλημα ή να επινοήσει κάτι το πρωτοποριακό, δεν απαιτείται ούτε πραγματική τεχνολογία, ούτε υψηλά ερευνητικά κονδύλια. Ο Τόμας Έντισον έχει, όπως ξέρετε, στο ενεργητικό του, ούτε λίγο το πολύ, 1093 εφευρέσεις. Τα πάντα σχεδόν γύρω μας ξεκινάνε από τον Έντισον. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος πιστεύει, αυτός ο επιστήμονας, έχει την εξής φράση. To invent, you need just a good imagination and the power to jump. Από φαντασία και ένα σωρό σκουπίδια. Γιατί και μιλάμε για σκουπίδια, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα σκουπιδιών. Είναι το παράδειγμα του Μάριξ Πάντλερ, ο οποίος ήταν θηρορός και έπεσε βάσιμο. Και όταν ξεσκόνησε, τον ερωτήσε σκόνη. Η οποία όπως μετατοπιζόταν από το σκόνισμα, ήθελε να βρει έναν τρόπο να απαλλαγεί από τη σκόνη. Έτσι, χρησιμοποιώντας αρχικά ένα κυβότιο από σαπούνια, έναν ανεμιστήρα και μία μαξιλαροθήκη, που παραλαμβάνω ένα κυβότιο από σαπούνια, έναν ανεμιστήρα και μία μαξιλαροθήκη, επινόησε την πρώτη πρωτόγονη ηλεκτρική σκούπα. Ο νόμος της σκούπα του Sweeper. Και κατασκεύσε 2-3 ακόμα και τις έκανε δώρα για τις γιορτές της κοινής του. Μεταξύ των οποίων, στην εξαδέλφη του, τη Susan Hoover. Ο ψήφιος εξαδέλφης του, ο William Henry Hoover, βιομήχανος δερματίνων ειδών την εποχή εκείνη, εντυπωσιάστηκε το καθαρό σπίτι και μέσα από το Sprinter ίδρυσε το 1912 την γνωστή εταιρεία παραγωγής της ηλεκτρικής σκούπας Hoover. Και πάλι, δεν θέλω να σας κουράζω, αλλά υπάρχουν άπειρα παραδείγματα, ακόμα και πρόσφατα και σύγχρονα, του πώς μπορεί να επινοήσει κανείς κάτι το πρωτοποριακό και το σημαντικό, χωρίς να είναι κάποιος σοφός επιστήμονας, χωρίς να έχει ερευνητικά κονδύλια, απλώς με τη φαντασία του και, όπως είπε και ο Έντισον, απάντησε ο Τζάμπ. Να σου πω έτσι, εν συντομία, μερικές ακόμα περιπτώσεις σύγχρονες, ένας αντιπερτός, ο Τζος Ντεμέστρα, όταν πήγαινε κυνήγι με τον σκύλο του της Άλπης, εκνευριζόταν επειδή έπρεπε μετά να καθαρίσει το σκύλο του από τις κολιτσίδες που είχαν κολλήσει στο τριχωμά του. Με αποτέλεσμα, παρατηρώντας τις κολιτσίδες και γιατί κολλάνε τόσο πολύ πάνω στο σκύλο και δυσκολεύεται να τις απαλλάξει τις κολιτσίδες, να επινοήσει το βέλτρο. Το βέλτρο δεν είναι τίποτα άλλο παρά βιομηχανοποιημένη κολιτσίδα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τον Άρθουρ Φράι. Αυτός ήταν θεοσεβούμενος. Και πάλι, όχι ειδικοί, γιατί αυτοί που δεν είναι ειδικοί, απλώς παρατηρούν και φαντάζονται πώς διαφορετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το οποίο παρατηρούν. Εκκλησιαζόταν
Και έβαζε σελιδοτήθες στο βιβλίο με τους σύγχρονους, στο προσεκτητάρι και τα λεφτά. Αλλά το έπεφτα. Οπότε, αναρωτιόταν πώς μπορεί να μπορέσει να μην του πέφτει σελιδοτήθες. Και θυμήθηκε τότε ένα φίλο του, προσπαθούσε να επινοήσει την πιο ισχυρή κόλλα του κόσμου. Αλλά πέτυχε. Και του είχε πει, ξέρεις, του είχε πει στον Άρθουρ, ότι απομακρυνθεί από την κόλλα μου, δεν θα μπορέσει να κρατήσει καλά-καλά δύο κομμάτια χαρτιού μαζί. Αν την αποτυχία του φιλοτεπιστήματος που προσπαθούσε να ανακαλύψει την ισχυρή κόλλα, ο Άρθουρ Φράι, την κάνει επιτυχία επινοώντας το post-it. Δηλαδή κολλάει, αλλά όχι και πάρα πολύ. Δηλαδή από τη στιγμή που διαχωριστεί ο ενός, γίνεται επιτυχία του άλλου. Επειδή το σκέφτηκα. Δηλαδή, αν είχαμε σήμερα μερικούς Strangler ή μερικές επινοήσεις όπως το Velcro και το Post-it, θα βγαίνουμε πολύ πιο σύντομα, πιστεύω, από την οικονομική κρίση. Αν δεν καλούμε τα παιδιά μας που να μην έχουν τέτοιο είδος μυαλά. Και μια πολύ πολύ πρόσφατη περίπτωση που μου θυμίζει ακριβώς την ιστορία του Strangler. Με το καθηγητή του Μαξιλαροφίλου και τον Ανεμιστήρα. Διάβασα τις εφημερίδες της εκπαιδευτικής Αργεντινού μηχανικών αυτοκινήτων, όχι ειδικού επιστήμονα, όχι γιατρού, όχι τίποτα σχετικό, που επινόησε μια συσκευή τοκετού, η οποία αναμένεται να μειώσει τις κεσαρικές τομές και να σώσει πολλά νεογέννητα βρέφη με υλικά που είχε στο σπίτι του. Δηλαδή μια γυάλινη κανάτα που αναπαλεί στην τη μήτρα, μια κούκλα της κόρης του, μια σακούλα και ένα μανίκι. Μια πρωτοποριακή συσκευή που όχι μόνο είναι ένα πρόβλημα, αλλά και πάλι δείχνει ότι δεν χρειάζεται κανείς να είναι ειδικός επιστήμονας και είναι πολύ μορφωμένος, εκοντήλα, παίρνοντας όπως ο Strangler το κυβότι με τα σακούνια και τη μαξιλαροθήκα, όπως παίρνει την κούκλα της κόρης και μια κανάτα και επινοεί την. Όλες λοιπόν οι μελέτες και τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τους πρωτοπόρους επιστήμονες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι για να καινοτομήσουν επιστρατεύουν πιο πολύ τη φαντασία τους από τις γνώσεις τους. Ο Einstein το είχε θέσει ξεκάθαρα. Η φαντασία, είχε πει, είναι σπουδαιότερο εφόδιο από τη γνώση. Επειδή η γνώση περιορίζεται σε αυτό που καταλαβαίνουμε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Ενώ η φαντασία αγκαλιάζει όλα αυτά που θα κατανοήσουμε στο μέλλον. Είναι εντυπωσιακό. Τονίζει τη σημασία της φαντασίας σε σχέση με τη γνώση. Τα πιο πολλά θέματα του έχουν να κάνουν λίγο ή πολύ με τον αυτό το θέμα. Παραθέτω δύο-τρία ακόμα. Λέει, logic will get you from A to Z. Imagination will get you everywhere. The true science intelligence is not knowledge, but imagination. Το αληθινό σημείο της ευφυΐας. Στόχος λοιπόν της εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι η μετάφραση γνώσεων. Όσο η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και φαντασίας του παιδιού, ώστε να μπορεί να κάνει σωστή εκμετάλλευση των γνώσεων. Άλλωστε η γνώση στην εποχή μας είναι εύκολα προσβάσιμη. Το λέω και ξαναλέω και σε υπουργός παιδείας και παντού, δεν τις ακούω. Κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα βιβλίο του Βίκτορ Μέγκα, του καθηγητή του Διαδικτυακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με τίτλο Big Data. Μια επανάσταση που θα αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και σκεφτόμαστε. Και λίγο πολύ λέει το ίδιο πράγμα. Ότι μην μαθαίνετε φορτά τα παιδιά με γνώσεις. Τα συμπλήρωτε, τα καταθλίβετε. Τα κάνετε να μισούνε το σχολείο, τη διαδικασία, την εκπαίδευση. Πέρα από όλα τα αποτελέσματα που μας δείχνει τόσο όμορφο δίκαιο στο οποίο καταλήγουμε αυτόν τον τρόπο εκπαίδευση. Γιατί σε μια παρουσίαση του βιβλίου, ο Justin Webb γράφει. Γιατί να σπαταλάμε τον χρόνο μας, έχει τίτλο Forget the facts. Είτε σπαταλάμε τον χρόνο μας μαθαίνοντας γεγονότα. Όσα χρειάζεται να γνωρίσουμε και μέχρι τώρα ήταν απαραίτητο να τα απομνημονεύουμε από βιβλία, μπορούμε να τα έχουμε διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή κυριολεκτικά στη τσέπη μας. Σε μια μικρή συσκευή σήμερα ή να τα φοράμε στα γυαλιά μας αύριο. Δηλαδή να βρίσκουμε ό,τι γνώση συγκεκριμένα χρειαζόμαστε για να λύσουμε κάποιο πρόβλημα ή να αντιμετωπίσουμε κάποια δυσκολία, ή να τη θυμόμαστε ή να έχουμε το βιβλίο στη βιβλιοθήκη να το βρούμε. Το έχουμε στο κινητό μας και εδώ στα γυαλιά μας και το βλέπουμε. Και πάλι, το είπε ο Αϊνστάιν, είχε πει πολύ πριν από τον Μέγκερ. Είχε πει «Education, next not never memorize something that you can look up».
Ποτέ μην απομονεύεις κάτι το οποίο μπορείς να το βρεις εδώ. Δηλαδή, μην φορτώσεις το μυαλό σου με απομνημονεύοντας, άφησε το ελεύθερο να δημιουργεί. Και πάλι ο Einstein, education is what remains after one has forgotten what one has done in school. Μου άφησε αυτό από μένα, αυτό που και εδώ τα λέμε, ξεχνάνε αυτά τα περισσότερα μαθαίνουν. Αυτό που μάθεις στο σχολείο, το έχουν ξεχάσει. Αν δεν πιστεύω σήμερα ξεχάσει, στα σχολικά μας μαθήματα, και δεν έπρεπε να απορριφθούμε σε κάποιο τουλάχιστον από αυτό. Και αν μαθαίνουμε μόνο γεγονότα, και πιστεύω αυτά που λέει ο Μέγερ και ο Εστάιν, δεν μαθαίνουμε τίποτα ουσιαστικά. Και ο ανταγωνισμός σήμερα, δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική, βασίζεται στην καινοτομία. Και η καινοτομία βασίζεται στη δημιουργικότητα. Και η δημιουργικότητα βασίζεται στην καλλιέργεια της φαντασίας. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σήμερα, μετά τον Dickens, μετά όλους αυτούς, η καλλιέργεια της φαντασίας είναι από τις πιο παραμελημένες πλευρές των εκπαιδευτικών συστημάτων. Τα σχολεία γράφει ο Τζον Γουότσον, λίγο πολύ λέγοντας τα ίδια που βλέπουμε στο απόσπασμα που έδωσα από το Hard Times. Λέει, τα σχολεία, λέει ο Γουότσον, παραγεμίζουν τα παιδιά σαν χαλοπούλες με γνώσεις, πληροφορίες και γεγονότα και αφήνουν τη φαντασία τους να λιμοκτονεί. Τούτο που έλεγε και ο Dickens, ότι ήταν σαν δοχεία τα παιδιά τα έλεγε ο δάσκαλος που έπρεπε να τα γεμίσει με γνώσεις. Τα παιδιά εισέρχονται στο σχολείο, κρυκισμένα πιστεύω, με πλούσια φαντασία και αποφυτούν φαντασίες ατροφικές ή στραγγαλισμένες. Και δεδομένου του κρίσιμου ρόλου στη δημιουργικότητα και καινοτομία, ο αρχικός αντίκτυπος στην κοινωνία είναι ανυπολόγιστος. Ο David Hilbert, ένας κορυφαίος Γερμανός μαθηματικός, ο μαθηματικός που έθεσε τα θεμέλια της συναρτησιακής ανάλυσης, από τους ουδετές της μαθηματικής λογικής ως αυτονόμου γνωστικού πεδίου, πρωτοπόρος στην κβαντική μηχανική, στη μαθηματική μάλλον έκθεση της κβαντικής μηχανικής και των μεταμαθηματικών, δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν. Είχε 69 φοιτητές. Όταν ένας από αυτούς αποφάσισε να αφήσει τη σχολή και να σπουδάσει ποιήση και λογοτεχνία, είπε ο Χίλμπερτ, δεν πειράζει, δεν είχε φαίνεται αρκετή φαντασία για να γίνει μαθηματικός. Πρέπει να έρθει στο θέμα των μαθηματικών, γιατί είναι σημαντικό σε σχέση, γιατί οι δύο μαθηματικοί χρειάζονται τεράστια φαντασία. Αλλά αν αναφέρω τώρα ότι η καλύτερη τροφή της φαντασίας είναι, όπως έλεγε, να στέλνει παραμύθια, θα πείτε παραμύθια γράφει ο άνθρωπος, αν δεν τα υποστηρίξει, ποιος θα υποστηρίξει. Αλλά και εδώ, ο κορυφαίος φυσικός Πάλι Αϊνστάιν είχε πει: If you want the secret to be intelligent, read them fairy tales. If you want to be more intelligent, read them more fairy tales. Ο Άλαν Τούρινγκ, για παράδειγμα, ο πατέρας της επιστήμης των ηλεκτρονικών εγκεφάλων, είχε επηρεαστεί στο έργο του από παραμύθια. Απαρέχουν προφητείες που διάβασε όταν ήταν παιδί. Είχε στο άλλο συλλεκτή σκηνή μία όπερα βασισμένη στη ζωή του μεγάλου αυτού δημιουργού του Άλαν Τούρινγκ. Και την αγάπη του και πώς έφτασε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μοιραζόταν ο Άλαν Τούρινγκ την αγάπη του για τα παραμύθια με το μαθηματικό κέντρο. Ο οποίος πίστευε ότι τα περίφημα αξιώματά του, τα θεωρήματα του κέντρου, ίσως έχετε ακουστά, είχαν την απλότητα, δημιουργικότητα, καθολικότητα και νοηματική διεισδυτικότητα των παραμυθιών. Επίσης, ο Λουίς Κάρολ και ο Μίλνερ ήταν μαθηματικοί. Ο Λουίς Κάρολ ήταν συγγραφέα τη Αλήξη των Θεμάτων και ο Μίλνερ είχε γράψει το Winnie the Pooh αυτό το αρκουδάκι. Στην πρωτατική εγκλοπαίδεια του αγγλικού χιούμορ έχω γράψει μαζί με συναδελφό μου, τον Κρίστο Ντέιβις, το λίμα για αυτό το θέμα, για αυτούς τους μαθηματικούς και τη στενή σχέση μαθηματικών, παράδοξου και φαντασίας. Δηλαδή είναι τυχαίο που βρίσκω κάτω μην ήταν μαθηματική. Ακόμα και αυτοκτονία, αυτό στο Τούρι, ακόμα και αυτοκτονία του Τούρι ήταν μια το 1954
ήταν μία αναπαράσταση του αγαπημένου παραμυθιού της Ιωαννάτης και των Εφτανάνων. Αυτοκτόνηση, δαπώνοντας μια μπουκιά από ένα μήλο εμποτισμένο με κιάνι. Πολλοί πιστεύω ότι το δαπωμένο μήλο των υπολογιστών Apple είναι φόρος τιμής στον πατέρα των ηλεκτρονικών εγκεφάλων. Γιατί όμως είναι σημαντικά τα παραμυθιά, οι μύθοι? Επειδή ο μύθος προηγείται, η επιστήμη πάντα έπεται. Γοργόνες, κένταβροι, κάλπες που κολυμπούσαν ανέκαθεν στη μυθολογία. Τώρα, με τη βοήθεια της διαγωνιδιακής βιοτεχνολογίας, τα επόμενα transgenics, φανταστικά όντα δημιουργούνται το ένα μετά από το άλλο. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αγρονομικής Έρευνας δημιουργεί την άλμπα. Το πρώτο πυγολαμπιδολαμπουδάκι. Το φωσφορίζει σαν το μελαμπίδα. Με τη χρήση DNA, αράχνης, ερευνητές στο Κεμπέκ δημιουργούν τον αλφατράπ. Από το γάλα του παρασκευάζονται ισχυρές σκήνες για αλεξίστρα γυλαίκα και άλλες τέτοιες εφαρμογές. Το ίδιο και τους μανδύες τους κάνουν αόρατο που ανέκαθεν υπήρχαν στα παραμύθια. Πρόσφατη επιστημονική ομάδα του Ξιάν Σαν στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλι καταφέρνει να καταστήσει αόρατα τρισδιάστατα αντικείμενα, καλύπτοντάς τα με τα λεγόμενα μεταματήριας. Ένα αντικείμενο το βλέπουμε επειδή διαχέει το φως που το χτυπάει, αντανακλώντας μέρος στα μάτια μας, τα μεταματήριας, κάτι σαν οπτικά τεφλών. Από αυτό το σωματίδιο του φωτός, γύρω από το επιχρησμένο αντικείμενο, όπως το νερό κυλάει γύρω από ένα βράχο σεναριάκι, καθιστώντας τα με αυτόν τον τρόπο αόρατα. Και μερικές προσωπικές αναφορές. Στο πρώτο παραμύθι που δημοσιεύτηκε πριν από πολλά χρόνια, το παιδικό διάβασμα των Πέτρων, ένας ποντικός τρώει μια σελίδα ζωολογίας με τις ζωγραφιές γάτες, και αυτό του δίνει αυτοπεποίθηση ότι να επιχειρήσει να φάει μια αληθινή γάτα, την Ραζουλίδη. Αυτό είχα γράψει σχεδόν παιδί ακόμα. Αργότερα, αν το ζω στην έκπληξη, να διαβάζω ότι το πρακτορείο Reuters βγήκε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ποντικού που αντιμετωπίζει άφοβα μία μάλλον αμήχανη γάτα. Ο ποντικός αυτός είναι μέρος της ομάδας πρωτοπόρων προοπτικών, από τους οποίους οι άπορες επιστήμονες, το καθήκη σε κάνουν, κάνουν διάφορες έρευνες σχετικά με τις πηγές του φόβου. Οπότε έχουμε και ποντικό που αν δεν φάει γάτα, τουλάχιστον δεν τη φοβάται. Βέβαια, η γάτα μπορεί να φάει το να τρώνε το ποντικό, αλλά δεν αντιμετωπίζει με τέτοιο θράπη, μήπως πρέπει να προσέχουμε και να φάει το ποντικό. Πριν από πάλι πολλά χρόνια, σε ένα βιβλίο, αυτό κυκλοφορεί ακόμα, και αυτό σπατάκι είναι στη σειρά διακοπές με τον Ευγένιο Τρεβιζά στο νησί των Περιτεχνημάτων. Είχα περιγράψει το χαμηλωτικό μου σακάκι, το οποίο αλλάζει χρώμα ανάλογα με το πού βρίσκομαι. Και έχει διαφορετικά χρώματα, ας πούμε, στα δάση πρασινή, στις παραλίες γίνεται μπλε, όταν έρχεται από τα αστέρια γίνεται ασημένο. Επίσης, με τη χαμηλωτική πορεία είχα βάψει και το δωμάτιό μου, έγραφα που κάθε μέρα το πρωί είχε το χρώμα του ονείρου που έβγαινε το βράδυ. Αν έβγαινε, ας πούμε, ένα λιμπάδι με παπαρούλες, ήταν πράσινο με κόκκινες βούλες. Αν έβγαινε μια θάλασσα, ήταν μπλε με άσπρες ματσές γραμμούλες. Αυτό είναι μια φανταστική ιστορία σου. Και πάλι πάντως στην ικανοποίησή μου, όταν διάβασα την είδηση για την τρίτη γενναία υφασμάτων. Η πρώτη ήταν τα υφάσματα από βαμβάκι, μαλλί, φυσικές ίνες. Η δεύτερη από πολυέστερ, νάιλον και άλλες συνθετικές ίνες. Και τώρα έχουμε την τρίτη γενναία υφασμάτων, βασισμένη στην νανοτεχνολογία και τις λεγόμενες ευφύς ίνες. Αυτά τα υφάσματα, αυτές τις ίνες, έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν χρώμα, αρχικά από κόκκινο σε βαθύ μπλε, ανάλογα με την θερμοκρασία του σώματος του που του φοράει. Και μετά υπάρχουν και άλλες διάφορες επινοήσεις και υφάσματα που αλλάζουν χρώμα. Οι έρευνες αυτές χρηματοδοτούνται κυρίως από την Υπουργία Εθνικής Άμυνας, επειδή τέτοιου είδους υφάσματα είναι πολύ χρήσιμα για καμουφλάζ. Αντί να χρειάζεται να καμουφλάζει, παίρνει όπου και να βρίσκεσαι το χρώμα του περιβάλλοντος στο σακάκι σου.
Μια τελευταία πολύ πρόσφατη περίπτωση είναι πλέον ότι όχι μόνο οι φάσματα είναι χαμηλωτικά, αλλά και ολόκληρα αυτοκίνητα. Το Nissan Skyline, θα ονομάζεται, είναι αυτοκίνητο το οποίο αχαλάσει χρώμα ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού την οποία το πλένει κανείς. Αρχικά αλλάζει χρώμα από κόκκινο και την επισημή, δηλαδή πλένει το αυτοκίνητό σου και έχει το χρώμα θέλει, όπω και το φόρεμά σου. Μπορεί να πλύνει και το αυτοκίνητο και το φόρεμα και να έχει τα δυο σου. Ελπίζω παρόμοια τύχη να έχουν κι άλλες εφευρέσεις όπως το ηλεκτρικό ροφοσκόπιο και το ελαφρύδι. Το ελαφρύδι είναι το αντίθετο από το βαρύδι. Το βάζεις στο παλίτσι σου και τη μεταφέρεις πάρα πολύ εύκολα. Και επειδή ταξιδεύω συχνά, χρειάζομαι ένα ελαφρύδι. Ποιο είναι το ενδιαφέρον, και είχα δώσει μια διάλεξη στο βιβλίο του Αντίση Σαντορίνη. Γιατί παρακολουθούσε ένα παιδί που είχε μια ανεκδότηση για παιδιά που γίνει νωρίτερα. Και πάλι όπως εχθές είχα καθιστεί πάρα πολύ, και έπαιξε στα ώρα που περιμένανε για τη δεύτερη, για τη δεύτερη πια, και ήταν μαζί μας αυτό το παιδί. Είχε ακούσει να λέει το ελαφρύδι. Και όπως μιλούσα, λέω, να, κάπως ανάμεσά σε αυτό το παιδί, μεθαύριο γίνει επιστήμονας και με πάρει τηλέφωνο στο καιροκόλιο που θα βρίσκομαι και θα μου πει ο κύριε Τριβιζά, έτοιμο το ελαφρύδι. Αυτό το παιδί το άκουσε και μετά με πλησιάζει και μου λέει έτσι, ξέρετε κύριε Τριβιζά, εγώ θα ανακαλύψω το ελαφρύδι. Πρώτο πάτο στο καιροκόλιο. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Το είχα ξεχάσει αυτό και μερικούς μήνες μετά το παιδί αυτό μου στέλνει ένα email, μου έδωσε το email, με μια φωτογραφία που είχε πριν και μου λέει, κύριε Τριβιζά, βρίσκομαι στις αρχές πώς θα φτιάξουμε το ελαφρύ. Αυτή τη φωτογραφία μου λέει, απλώς πρέπει να δυναμώσουμε λίγο το μπαλόνι, ώστε να έχει μεγαλύτερη άνοση, αλλά η βασική αρχή είναι ίσως και πιο βεβαίως τον τρόπο, προσπάθησε λίγο ακόμα, όπου να έχει να καταφέρει. Αλλά αυτό είναι φανταστείο, έτσι το παιδί, γιατί επιστήμονται έτσι, ασχολείται με κάτι. Γιατί δεν αποκλείεται να κάνει και το ελαφρύ νερό. Να το δούμε και αυτό. Σε κάποια άλλη διάθεση, εγώ μη φορά να το ξανάρθω εδώ, θα σα φέρω ένα ελαφρύ νερό. Ποιο είναι το πρόβλημα, είναι τέτοιο πλέον όγκο των γνώσεων που είναι αδύνατο να διδαχτούν εξαντλητικά, χωρί να συμπλήγουν και να καταθλίβουν τον μαθητή. Πράγμα που δεν είναι απαραίτητο, όπω είπα πλέον, λόγω του ότι είναι εύκολα προσβάσιμη γνώση. Ο στόχο δεν πρέπει να είναι η μετάδοση φόρτου γνώσεων, αλλά η δημιουργία κινήτων εναυσμάτων για να ασχοληθεί ο διδασκόμενος με το θέμα, να κεντρήσει το ενδιαφέρον του. Μετά ψάχνει μόνο του, πιάξει ελαφρύδι και οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του για να κάνει σωστή εκμετάλλευση των γνώσεων. Γιατί δεν πρέπει το παιδί να μαθαίνει να υπηρετεί την πραγματικότητα, αλλά να τη ξεπερνάει. Αλλιώς είμαστε μια στατική, ένα στατικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το πώς μπορεί να γίνει πολύ πιο αποτελεσματική, ενδιαφέρουσα και χρήσιμη εκπαίδευση, θα σα πω πάλι μερικά παραδείγματα, πολύ απλά. Παίζεται τώρα η μάθηση απεχτεί την περίοδο των Χριστουγέννων στο Μέγαρο Μουσική στην Αθήνα, μια όπερα, ένα μουσικό ονειρόδρομο που ονομάζουμε, το οποίο γράφω εγώ και τη μουσική ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Το σκεφτείο Φουκάς ο Βαγγελινός και πιάζονται, είναι ο παλιός και ο νέος χρόνος, μια σύγκρουση αυτών των δύο χρόνων. Ο Βαλτινός και ο Μαζουράκης καμένος στο παλιό τέλος του νέου χρόνου. Έχω γράψει και μία άρια που πρέπει να τραγουδιέται στα λατινικά. Και ο Παπαδημητρίος θα γράψει τη μουσική. Είχαν μία πολύ πρόχειρη μετάφραση στα λατινικά και την έστειλα στο Ρώμα, γιατί αυτό γίνεται με την θρεπευτική εταιρεία αυτή η παραγωγή στο Μέγα. Είναι μια συμπαραγωγή του μεγάλου μουσικής και της θρεπευτικής. Και έστειλα στο Ρώμα τον Παπινιώτη, ο οποίος είναι να μου βρει έναν λατινιστή για να μπορέσουμε να το συλλογώσουμε να κάνουμε σωστή. Και κάτι και το χαϊκό τετράμετρο αυτή η καθιάρη. Δεν μπορέσαμε να βρούμε λατινιστή. Δεν βρίσκαμε λατινιστή που να ξέρει καλά λατινικά να μα κάνει αυτό την άρεια στα λατινικά. Τελικά με ταχύτητα βάσανα βρήκαμε κάποιον. Ο οποίο είπε βέβαια, είπε στην Μαρία την είχε κάνει βιβλίο, πε στον κύριο Τριβιζά, ποτέ δεν θα ασχοληθεί με τη μετάφραση στα λατινικά. Γιατί σα το λέω αυτό.
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε αγγλοσαξονικές χώρες μία άνθρωπη αύξηση του ενδιαφέροντος των παιδιών, μικρών παιδιών, 5-6 χρονών, να μάθουν λατινικά. Και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα λατινικά δεν είναι πλέον μία μικρή γλώσσα, γράφει Γκάρια. Μανία εκμάθηση λατινικών καταλαμβάνει τη χώρα, γράφει ο Λιούκη Τέλεγραφ. Και θα αναρωτηθείτε, πού οφείλεται αυτή η αναγέννηση, το ξαφνικό ενδιαφέρον για τη λατινική γλώσσα. Η αιτία είναι ένα ποντικάκι το οποίο λέγεται μήνυμος. Ζει σε μια ποντικότρυπα, το τείχος του Αδριανού, και κάθε τόσο κάνει παράτομες επιδρομές στην απόλυτη που ονομάζεται Βινταλάντα και καταδιωκόμενος από λεγιονάριους κλέβει τη ράκα από ορμαϊκά συμπόσια. Αυτό ένα παιδικό βιβλίο, πυρογραφημένο, το έχει γράψει πάρα πολλά πέρα, είναι μια εισαγωγή στην λατινική γλώσσα, στην λατινική γραμματική και το συντακτικό. Ο ορθογράφος Γκάρντια συγκρίνει το βαρετό τρόπο εκμάθησης των λατινικών της δικής του εποχής με το πρωτοποριακό αυτό βιβλίο. Ο τρόπος που μαθαίναμε τότε λατινικά γράφη μας έκανε να τα μισούμε. Ουχέτητα. Απέναντίας ο μήνυμος είναι τόσο αξιολάτρευτος που και τα λατινικά γίνονται ελκυστικά. Πρώτη φορά η λέξη συναρπαστικό και διασκεδαστικό συνδέεται με την εκμάθηση της λατινικής γλώσσας. Γράφει ένας άλλος κριτικός. Παρόμοια αισθήματα εκφράζει μια μητέρα από την Καλιφόρνια. Έχω μια 7χρονη κόρη, γράφει. Και ήθελα να τη βοηθήσω να αποκτήσει από νωρίς κάποιες βάσεις στα λατινικά. Αγόραζα αυτό το βιβλίο χωρίς να είμαι σίγουρη για τον αντίκτυπο που θα είχε. Έχουμε φτάσει τόσο σημείο να αρπάζει η κόρη μου το τόνο τη βιβλιοθήκη και να προφέρει ενδυμένοντας να μάθει όλο και περισσότερα λατινικά. Του είχε και μια δασκάλα από το Τέξας, η οποία διδάσκει παιδιά από λίγα 5 έως 12 ετών. Από το βιβλίο γράφει ό,τι καλύτερο για να μειωθούν οι μαθητές στη λατινική γλώσσα. Τα παιδιά λατρεύουν τον κεντρικό χαρακτήρα και σύντομα είναι σε θέση να διαβάσουν τις περιπέτειές του χωρίς τη βοήθειά μου. Ο ενθουσιασμός των παιδιών είναι μεταδοτικός. Όλα θέλουν να σπουδάσουν λατινικά για να καταλάβουν τις περιπέτειες του μήνυμος. Ένα ποντικάκι, γράφει η εφημερίδα, καταφέρνει να αναστήσει μία νεκρή γλώσσα. Και τα ποσοστά αύξησης του ενδιαφέροντος για την εκμάθηση λατινικών είναι εντυπωσιακά. Στην Αγγλία, στην προ-μήνυμος εποχή, μετρούν τα 40 τελούς σχεδίων τα δημοτικά σχολεία που δίδασαν στα παιδιά λατινικά. Τώρα λατινικά διδάσκονται σε χιλιάδες ιδιωτικά, δημοτικά και άλλα σχολεία με ολοένα αυξημένο αριθμό. Εγώ πώς έμαθα αυτή την ιστορία, δεν γνώριζα. Είχα πάει για μια παρουσία με βιβλίο σε ένα σχολείο και με πλησιάζει ένα κοριτσάκι και μου λέει: Ξέρετε πώς λένε τα μουστάκια της γάτας στα λατινικά? 60 χρονών. Αισθάνθηκα μήχανα, λέω τώρα. Από ό,τι ξέρω, αλλά δεν ξέρω. Μου λέει: Θα σου πω πώς λέγεται, δεν διαβάζω. Μου λέει πώς λέγεται, θα σου πω πώς λέγεται. Μου λέει: Σκεφτό. Δεν σου τόσο μικρά παιδιά, βεβαίως λέγεται το μήνυμα. Λέω: Για να το δω αυτό το μήνυμα, πώς κάνει. Μετά πηγαίνω στο πατάκι, τον εκδοτικό, τον εκδότη που το βγάζω κάνω. Ένα ψυχολογικό σχέδιο βιβλίο, ο οποίο υποτίθεται ότι είναι καθηγητή, είναι εκπαιδευτικό, ξέρει λατινικά. Λέω: Κύριε Πατάκη, μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, πώς λέγονται τα μουσάκια της γάτας στα λατινικά? Ήταν σίγουρος, σαν κάποιος που είχα να κατεβάσει λεξικά από την Αγγλία. Να σας πω εγώ, δεν μπορώ να γλώσσω. Μου το έκανα κοριτσάκι και ξυπνώ. Λέγονται βίμπρες. Γιατί η γάτα που το κυνηγά λέγεται βιμπρίσα. Το βίμπρες είναι και η ρίζα της λέξης vibration, γιατί ταλαντεύονται τα μουστάκια της γάτας. Όταν το κοριτσάκι αυτό ήξερε λατινικά 6 χρονών, που δεν ξέρω να πατάξει κι εγώ. Γιατί όμως, όταν το μάθει λατινικά, επειδή στηρίχθηκε την εκμάθησή του σε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Κάνω πάλι εφημερίδες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκουν λατινιστές για να διδάξουν τα παιδιά λατινικά. Όπως ελεξαγωνιστήκα. Εκ λοιπόν ύβρος. Πάλι αποσπάσματα από δημοσίευσεις. Αγνοημένοι λατινιστές αναδύονται από αρχιασμένες έντονες βιβλιοθηκών και σπέρνουν σε δημοτικά σχολεία. Ιδρύονται το ένα το άλλο κλαπ στην λατινική φύλλα. Λάθη και μπλουζάκι με λατινικές λέξεις.
Έκανε μια τόσο λάθος η παραγωγή και βάζει ελληνικές λέξεις. Και κάτι δεν έλεγε, έφυγε, ότι είναι αθηνικό. Μπερδεύω. Πάλι η Τέλεγρα γράφει, Minimus Maus, Stats Grace is Latin. Και η εταιρεία Tesco, ξέρετε αυτή η αλυσίδα των καταστημάτων, προσφέρει 45.000 λίρες Αγγλίας για να εκπαιδευτούν νέοι δάσκαλοι λατινικών ώστε να καλυφθούν οι ωραία αυξανόμενες ανάγκες της χώρας σε λατινιστές. Πρόσφατα δηλαδή κυκλοφόρησε και το δεύτερο βιβλίο, ο Minimus Secundus, για και τα συνολικά του βιβλία για μεγαλύτερα παιδιά για τα γυμνάσια. Και να ρωτιέται κανείς, αν ένα ποντίκι το οποίο βρυχάται λατινιστή έχει τη δύναμη να οδηγήσει σε μια τέτοια εντυπωσιακή αναγέννηση των λατινικών σπουδών, γιατί δεν μπορεί να γίνει το ίδιο μια νέα καινούργια αναγέννηση στα αρχαιολογικά για παράδειγμα, που και αυτά φύγουν για τροφό στο εξωτερικό. Τι συμπεράσματα μπορεί να συνάγει κανείς αυτό το παράδειγμα, και πάλι θέλω να σου κουράσω και άλλα πολλά παρόμοια, ότι όταν ένα 7χρονο ξέχνα παιδί δεν βλέπει την ώρα να κάνει το επόμενο μάθημα λατινικών, καταλαβαίνει κανείς τι τεράστια, τονίζω τεράστια περιθώρια υπάρχουν για να ανανεθούν ριζικά οι τρόποι διδασκαλίας, να γίνει μέσω του όρου του Άγγλου Αρθογράφου διασκεδαστική και συναρπαστική η εκπαίδευση. Για παράδειγμα, πεπισμένος, μια γραμματική της ελληνικής γλώσσας με αστήσεις και κόμιξ ήταν τεράστια αποτελεσματικότητα. Ακόμα και στην Κίνα, γιατί να είμαστε πρότυπος, επικρατούσε ο τρόπος σκέψης του Grand Wright. Βιβλία γνώση για τα παιδιά για να μπορέσει να αναπτυχθεί η Κίνα και να προχωρήσουν. Μόνο πρόσφατα αποφάσισα να εντάξω το εκπαιδευτικό σύστημα και βιβλία φαντασίας σε ένα πρόγραμμα το οποίο το ονομάζουμε Seed Reading Program 30 Million Happy Readers. Και άρχισα να στέλνουμε σε σχολεία και οργανώσεις κοινωνίας βιβλία φαντασίας, μεταξύ των οποίων ξεκινήσαμε στην επαρχία του Γκουάντζου από τρία δικά μου. Τα τρία μικρά λυκάκια, τη τελευταία μαύρη κάτα και τα μαγικά μαξιλάρια. Βλέπετε πόσο αντίθετο αυτό λάμπει στην Κίνα. Είχαμε μεγάλη επιτυχία. Ρώτησα ένα κορυφαίο στέλεχο σε μια εκδήλωση που κάναμε στο ευρωπολιτικό στέλεχο. Για αυτόν τον λόγο έχουμε μεγάλη επιτυχία. Είμαι απάντηση ότι ξέρετε, έχουμε μακρά παράδοση ιστορίες με ζώα. Ακόμα και οι χρονιές τους έχουν την ονομασία ότι είναι η χρονιά ξέρω, του ποντικού διαφόρων ζώων. Οπότε τα παιδιά διψούσαν για τα βιβλία φαντασίας, θα ήταν στερείς με το ότι πιστεύω ότι χρειάζονται γνώσεις, όχι φαντασία. Είναι και η φαντασία, όπως είπα, αλλά και το χιούμορ. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ανανεώσουν δημιουργικά την εκπαίδευση, να την κάνουν πιο τουλάχιστον λιγότερο βαρετή, να το πω έτσι. Δηλαδή, είχαμε ζητήσει να γράψω κάποιο υπερθυκό υλικό για αυτή τη σειρά που είπα του Πατάκη, τις διακοπές με τον Ευγένιο Τριβιός των Σοπερτιθυμάτων. Και τους είπα, αλλάξτε όλες τις ασκήσεις, όχι μόνο στον τόπο στη γλώσσα, αλλά και στην αρχιτική, και στην Γιώργη Παντού. Είχα την πίστη να τύπω τον Εμβαθόν Κιχώτη. Και λέω, τι να κάνω, είχα την άσκηση που έλεγε πάνω κάτω το εξής, ότι ένα κιλό πατάτες κάνει τόσο. Πόσο κάνουν 12 κιλά πατάτες. Να αλλάξω το αυτό, τι να το κάνω. Να το βάλετε για κάθε λέξη που λέω Πινόκιο, μήπως το μεγαλώνω 3 πόντς. Πώς θα μεγαλώσω αυτή 15%. Αλλά πολύ πιο ενδιαφέρον να ασχοληθεί το παιδί παρά με τις πατάτες. Λέω ακόμα καλύτερα, σε 10 χρόνια που κοιμάται η ωραία κοιμωμένη περίπτωση, πρέπει να τη φιλήσει 3 φορές ένα πρίγκιπα για να ξυπνήσει. Πόσες φορές πρέπει να τη φιλήσει αν κοιμάται 180 χρόνια. Αυτό ενδιαφέρει και το παιδί θα το ψάχνει να το βρει. Αν το πεις τώρα πατάτε σε 15 κιλά και 12 κιλά, δεν ασχολείται. Ή πάλι, κάποιοι από αυτούς για αυτή τη σειρά, οι εκπαιδευτικοί μου είπαν ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για τα πάθη φωνιέντων. Τα πάθη φωνιέντων είναι έκθλιψη, συγκοπή, δηλαδή τα φέρνει ένα φωνή. Τα πω ότι θυμώνω καλά τι είναι και τι σημαίνουν για το τώρα. Οπότε μου δώσανε αυτή τη λίστα και έκανα ένα μικρό, μια μικρή ιστορία σαν κόμιξ, που ένα σιτάρι μια μέρα ξυπνάει και του λείπει το γιώτα του. Και το σιτάρι γίνει σιτάρι. Πηγαίνει λοιπόν στο λήξιο νοσοκομείο και του βλέπει ένας ειδικός, λέει τι σου συμβαίνει, λέει γιατρέ μου, έχασε ένα γιώτα. Θες, του λέει,
Έχεις πάθει συντροπή. Όντως, λέγεται συντροπή αυτό το όνομα. Στραλατιένω, α πούμε. Αλλά επειδή έχει και σχέση με. Οπότε του λέει τι πρέπει να κάνει, γιατί ξέρετε, με διώξανε από το σύλλογο των τεσσίδαμων λέξεων. Δεν θα σε πάρουν στο νοσοκομείο και πρέπει να σου κάνουμε μεταμόσχευση γιώτα. Δεν σα συνέχεια. Μπαίνει στο νοσοκομείο του Στάρι, γιατί συναντάει και άλλε λέξει, άλλα παθμονιά με το κακό με το καθένα, το κεφάλι, το πόνο του το καθένα. Και ο γιατρό του λέξει ψάχνει να βρει γιώτα με μεταμόσχευση. Και δεν βρίσκει γιώτα. Κανεί δεν θέλει να δώσει το γιώτα του, να το πάρει. Το... Δεν υπάρχει δότη δηλαδή στην περίπτωση αυτή. Και τότε αποφασίζει ο γιατρό κάτι ριζικό, του λέει δεν μπορούμε δυστυχώ να σου βρούμε γιώτα, τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο. Αντί να σου προσθέσω ένα γιώτα, θα σου αφαιρέσω ένα γιώτα. Λέει γιατρέ μου, τραγουδί, γιατρέ. Όχι, λέει το αφιτηρό του πότε από στάρ είναι τη στάρ. Είναι διάσημο, το μετάπλητο και το μετάπλητο. Σε κάποιο εκπαιδευτήριο, το σύγχρονο, έτσι δοκιμαστικά δοκιμάστε, αυτό και άλλα παθονιά, α πούμε αυτή την κατηγορία, δοκιμάστε σε μια τάξη, σε ένα αυτοτάξη, διδάξτε τα πέστε τι είναι τα παθονιά, τον ειδοποίηση, συγκόπτη, ξέρω όλα τα σχετικά, με τον τρόπο που συνηθίζατε. Στο άλλο, δώστε να διαβάσετε αυτέ τι ιστορίε ή δεν διηγηθείτε αυτέ τι ιστορίε. Και μετά από ένα διάστημα, ρωτήστε ποιο θυμάται τι. Εγώ είμαι σίγουρο ότι θυμόνται το στάρ, το στάρ, το στάρ και τι. Σίγουρο. Γιατί παρά την άλλη, δεν είναι απλό και δυστυχώ αυτή η έρευνα, γιατί πέθανε ο υπεύθυνο τη ομάδα που είναι. Αν θέλει κανεί να κάνει έρευνα, να δώσει τα στοιχεία να δούμε και επιστημονικά πώ, τι αντίκτυπο έχει ένα τέτοιο είδου ένα τέτοιο τρόπο εκπαίδευση. Σχετικά τώρα με το θέμα, αν και να σου πει την άλλη, δεν είσαι αποκράση για να. Πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε. Στην άλλη περίπτωση, μου είχαν ζητήσει πάλι να γράψω κάτι για τους χρόνους των βημάτων, το διάφορο και το λεξιλόγιο, ιδίως για παιδιά που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Και αυτό ήταν πάλι μια ιστορία που έλεγε ότι πήγαμε στη διαρκή επίσκεψη στη θεία μου και η θεία μου μας μαγείρεψε μακαρόνια και φάγαμε μακαρόνια και θα ξαναπάμε στη θεία μου για να ξαναφάμε μακαρόνια και μας δώσανε πολύ τα μακαρόνια. Ήταν πολύ βαρετό αυτό με τα μακαρόνια. Αλλά τι να τους πούμε, δεν θα πάμε, θα τάφω στρώμους, θα πάμε γιατί. Γιατί να κάνω. Αυτό βλέπετε πώς η φαντασία έχει πλέον περί τόσο πολύ σε εκνοθεί που είπε, τους λέω τι πρέπει να κάνω και δυσκολεύονται. Είναι πολύ απλό. Για πες του, θα πείτε ότι ένα δράκο άδειξε τη θεία μου και τη μαγείρεψε με μακαρόνια για ένα γαρνιτούρα. Και έφυγε η θεία μου και τα μακαρόνια και τα ρώσανε πολύ. Ίσως θα και τα αλήθεια πρέπει να προστατεύσω. Ένα δράκο που λέει μια θεία είναι πολύ πιο ενδιαφέρον η φαντασία του παιδιού από μια θεία που σερβίρει μακαρόνια στα λαστά και στα χέρια. Σχετικά τώρα με τη γνώση. Η γνώση έχει και δύο ακόμα χαρακτηριστικά τα οποία είναι μοιραία για τον σημερινό τρόπο χειρισμού της εκπαίδευσης. Έχει τεράστιο όγκο πλέον και ραγδαία ανανέωση. Αυτά δύο χαρακτηριστικά. Νέες θεωρίες, νέες προσεγγίσεις, νέες απόψεις καταρρύπτονται, αναδύονται, συνδυάζονται με διδιότητες πλέον. Και να το θέλαμε είναι και θα είναι όλο και περισσότερο αδύνατο, όχι να προλαβαίνει κανείς να αφομοιώσει, αλλά και να παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη της γνώσης. Βεβαίως, όπως είπαμε, μια φορά προσφάσιμο. Δεν είχαν κάνει μαθήματα. Όταν χρειαστώ κάτι, το βρίσκω. Έπαιρνε κάποιες αρχές, κάποια βασικά και τα υπόλοιπα, όταν τα χρειαστώ, είναι εύκολα διαθέσιμα. Και αλλάζουν κάτι. Μαθαίνω τώρα κάτι και μετά δεν ισχύει. Πρέπει να πω κάτι άλλο. Αυτό όμως έχει μια αναπόφευκτη συνέπεια, αν θέλουμε να το κάνουμε σωστό. Επειδή είναι τόσο τεράστιο ο όγκος των γνώσεων, πάμε στο φαινόμενο της υπερεξειδίκευσης. Δηλαδή, ειδικευόμαστε σε ένα μικρό τομέα για να μπορέσουμε να το κάνουμε κομμάτι, να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, να το γνωρίσουμε. Αλλά αυτή η υπερεξειδίκευση, που είναι χαρακτηριστικότερη του τρόπου με τον οποίο εκπαίδευσή μας, έχει και μοιρά αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα, στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, αποτελεί μια ομάδα, με και εμένα, διδασκόντων, ρενισάς με ανθρώπινη αναγέννηση. Γιατί κάνουμε διάφορα πράγματα. Γράφουμε και σε διάφορα επιστημονικά πεδία. Αλλά όμως με υποτιμητικό τρόπο. Θυμίζω στο Σαμαντάν ότι
Specialization, over specialization means to know more and more about less and less, until finally you know everything about nothing. Τι κάνει η υπερεξειδίκευση, δημιουργεί στεγανά σε άλλους συναφείς και κεβίνους τους τομείς. Γιατί σχεραίνει το λεγόμενο cross-fertilization, δηλαδή το πόρισμα ιδεών από το ένα μουσικό πεδίο στο άλλο. Και αναπόφευκτα θυσιάζει την ευρύτητα πνεύματος, που είναι το χαρακτηριστικό όλων των δημιουργικών πρωτοπόρων. Δηλαδή, αυτό που χαρακτηρίζει τις δημιουργικές ιδιοφυΐες δεν είναι γνώσεις, ούτε εξειδίκευση. Είναι η ευρύτητα και ευελιξία πνεύματος. Είναι γνωστό ότι ο Μπέρναρντ Μπέλ, αν ήξερε περισσότερα περί ηλεκτρισμού, δεν θα είχε ανακαλύψει ποτέ το τηλέφωνο. Και μια παρένθεση σχετικά με τον Μπέρναρντ Μπέλ. Ανακαλύπτει το τηλέφωνο και στέλνει εφεύρεση στη Western Union για να την πουλήσει. Η έκθεση των γραφειοκρατών στη Western Union είναι μνημείο στην έλλειψη φαντασία. Αν τη διαβάσετε, θα γελάσετε με ποιο τρόπο αντιμετωπίζετε το τηλέφωνο. Μια εφεύρεση που στέλνει ένα εφευρέτη. Άρα, μεταξύ άλλων, ότι για να επικοινωνούμε σε αποστάσει από το τηλέφωνο. Οπότε, τι να το κάνουμε, αυτή. Μπορούσε το πρωί να ζωγραφίζει το μυστικό δίκτυο και το απόγευμα να σχεδιάζει τάξη. Ο Γκούτενμπεργκ υπογραφεί. Πώς να ανακάλυψε. Συμπτύσσε τις γνώσεις του από τρία πεδία. Από τα τραπουλόχαρτα, τα μετατέτια στα φυλλιών και τη διάθεση των νομισμάτων για να καταλήξει την κινητή φωτογραφία. Ο Σρέντιγκερ, ο φυσικός, τον οποίο συχνά αναφέρω σε διάφορες διαλέξεις μου, γιατί είχε δώσει, μετά αν δείτε στην έκθεση, υπάρχει ένα όρο που πράσινο καρπουρό. Και μου λένε κάπως οι δασκάλες κι άλλοι, μα στα παιδιά τι λέτε υπάρχει ένα όρο που τι νόημα γι' αυτό. Λέω θα μπορέσουν να καταλάβουν αργότερα τα λόγια του και τη θεωρία του Σρέντιγκερ. Ο Στέρν είχε πει ότι το ηλεκτρόνιο είναι παλμός σε αόρατο σκηνή. Όπως λέω, θα ξέρω ότι υπάρχει αόρατο καμπουρό, μετά θα του ξενήσει τόσο, αν του πει κανείς τι είναι το ηλεκτρόνιο, θα καταλάβει καλύτερα τον ορισμό του ηλεκτρόνιου. Ο Στέρν λοιπόν ήταν φυσικός. Βραβευμένος με νόμιο φυσικός. Ήταν όμως και βοτανολόγος, με έρευνα στο τομέα της φυλογένειας των φυτών, ειδικό στην αναγεννησιακή ιταλική ζωγραφική και στην αρχαία γερμανική γραμματική. Τι σχέση πείτε έχει η αρχαία γερμανική γραμματική με τη ζωγραφική, με τη φυσική. Όλα αυτά συνδυαζόμενα έκανε αυτό το άτομο αυτό που είναι. Και ο Γαλινός, που είναι υπεύθυνο για τη διαπίστωση ότι τα φυτά αποτυπώματα έχουν σημασία για την ταυτότητα του ατόμου, ότι υπάρχουν δύο είδη διδήμων, τα φρατέρνα και τα ιδέντικα. Και πάει αυτό ο άνθρωπο, ένα τεράστιο ευρύτητα πνεύματο, πίστευε ότι ο καλό γιατρό πρέπει να είναι φιλόσοφο. Δηλαδή, τι το κοινό έχουν όλοι αυτοί οι πρωτοπόροι, ένα γιατρό, γάλα που μετά φιλοσοφία, ένα επιχειρηματία που πνέεται από την καλλιγραφία, ένα φυσικό που εντρυφεί στην αρχαία γραμματική γραμματική, ένα κοινό έχουν. Ευρύτητα πνεύματο. Ενδεχάται για φαινόμενα από άσχετα μεταξύ του μυστικά πεδία. Και τολμώ να ισχυριστώ ότι οδεύουν σε μια νέα αναγέννηση, λόγω αυτών των εξελίξεων. Υπάρχει και ένα άλλο βιβλίο, το ίδιο συγγραφέα πέρασε από το Big Facts, που έχει τίτλο Delete. Πιστεύει ότι αντί να φορτωνόμαστε γνώσει, πρέπει να διαγράφουμε γνώσει, να αφήνουμε ελεύθερο το μυαλό μα να λειτουργεί δημιουργικά. Δυστυχώ όμω, ακόμα και σήμερα, δεν είναι λίγοι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με τι αρχέ του Grand Rhine και τη Dorothy Dodge. Θα τελειώσω μια ιστορία που μου διηγήθηκε ο ίδιο πρώτο πεθάνει ο Έκοφη Καβανέλη, ο θεατρικό συγγραφέα. Μέχρι του κόρη του, τώρα σκηνογράφο, όταν ήταν μικρή, για να κάνει μια υποδρομή. Και του ζήτησαν τα δασκάλια του σχολείου να ζωγραφίσουν μια ζωγραφιά από πώ περάσανε την Κυριακή του. Όπω ταξιδεύανε με το αυτοκίνητο, έβλεπε το κοριτσάκι τα διάσημα και του ήλιου. Έβλεπε τον ήλιο μάλλον να περνάει από ένα βουνό και μετά το ξαναβλέπει μετά το άλλο. Και ζωγράφησε μια ζωγραφιά στην οποία είχε βουνά και ένα μισό του ήλιου, πέντε ήλιου. Και μου είπε ο Καβανέλη, γύρισε κλαμμένο από την κόρη μου από το σχολείο, γιατί η δασκάλα τη είχε διαγράψει του τέσσερι και είχε πει μόνο. Μόνο ένα ήλιο. Όπω τα έκανε και η Dorothy Dodge.
Η ειρωνία είναι ότι ακόμα αυτός είναι ο στρεκαλισμός της φαντασίας. Και μια την εποχή του Καμπανέλα, το οποίο ήρθε μετά. Αλλά είμαι σαν να πούμε και σήμερα, δεν υπάρχουν δασκάλες που θα πούν παιδάκι μου τι είναι αυτό το πράγμα, τα πέντε ήλια, να σβήσουν τους τέσσερις τουλάχιστον. Η ειρωνία είναι ότι ακόμα και από επιστημονικής πλευράς η κορούνα του Καμπανέλη, όχι η δασκάλου, είχε δίκιο. Δεν υπάρχει μόνο ένας ήλιος. Το ηλιακό μας σύστημα δεν είναι το μοναδικό. Η ήλια είναι πολύ. Ίσως άπειρη. Σίγουρα όμως πάνω από πέντε. Ευχαριστώ που με άκουσα.